συγκλονιστική και αναπάντεχη. Ο αναγνώστης καθυλώνεται από την πρώτη κιόλα σελίδα και ταξιδεύει στο χώρο και στο χρόνο. Η εκκίνηση της μαγευτικής αυτής περιήγησης γίνεται από την Ελλάδα 6.000 χρόνια πριν, για να συνεχιστεί στην Ελλάδα του σήμερα και στην κατοικία των 12 στον Αγέροχο Όλυμπο. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο Λονδίνο, όπου γνωρίζουμε νέα πρόσωπα και καταστάσεις, των οποίων ο ρόλος θα είναι πέρα για πέρα καθοριστικός στην πορεία της ζωής των δύο ηρώων μας. Κατόπιν μεταφερόμαστε 20 μήνες νωρίτερα στην Αμερική και συγκεκριμένα στα βόρεια της Νέας Υόρκης, όπου παρακολουθούμε την ιστορία από εκεί όπου την είχαμε αφήσει στο πρώτο βιβλίο της τριλογίας. Ο Φίβος και η Δάφνη ετοιμάζονται να έρθουν εις γάμου κοινωνία ενώπιον των οικογενειών τους και οι αναγνώστες γίνονται μάρτυρες ανεπανάληπτων στιγμών όταν ο πρώτος γάμος τους τελείται σύμφωνα με τα αρχαία πρότυπα στον Όλυμπο. Οι σκηνές που εκτυλίσσονται είναι πραγματικά ονειρικές και μεταφέρουν τον αναγνώστη στα ήθη και τα έθιμα των αρχαίων Ελλήνων με τρόπο τόσο ζωντανό που νομίζει ότι παρευρίσκεται και ο ίδιος εκεί. Στη συνέχεια ακολουθεί ο πατροπαράδοτος χριστιανικός γάμος των δύο ηρώων μας στο Ναύπλιο και ο μήνας του μέλητος στο μικρό νησάκι Θηρασιά κοντά στη Σαντορίνη. Η ευτυχία είναι πλέον απτή για το Φίβο και τη Δάφνη που αφήνουν τις αγωνιώδεις στιγμές του παρελθόντος στη Λήθη και ατενίζουν με αγαλίαση το κοινό τους μέλλον, το οποίο ξεδιπλώνεται μπροστά τους με τους καλύτερους ιονούς. Όμως, όπως συνήθως συμβαίνει και στην πραγματική ζωή, έτσι και σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, τίποτε δεν διαρκεί για πάντα και ειδικά η ευτυχία, ιδίως όταν αυτή είναι τόσο απόλυτη και ολοκληρωτική όσο των δύο ηρώων μας. Στην πορεία, οι προαιώνιοι εχθροί των Ολυμπίων βρίσκουν την ευκαιρία να χτυπήσουν ξανά, θεωρώντας ότι η εκδίκησή τους θα βρει τον ιδανικό στόχο στο πρόσωπο του Απόλλωνα και της οικογένειάς του. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα και πάλι στην Ελλάδα, στο πατρικό της Δάφνης, όπου η ζωή των ηρώων μας ανατρέπεται μέσα σε λίγες στιγμές, όταν από την απόλυτη ευδαιμονία και πληρότητα της αγάπης τους για την οικογένειά τους, περνούν στην ολοκληρωτική απόγνωση και δυστυχία επειδή ακριβώς τους την αρπάζουν βίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των 12, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και η οργή και η εκδίκηση όλων τους θα είναι αδυσόπιτη. Εμείς ως αναγνώστες παρατηρούμε κυριολεκτικά με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις και ταξιδεύουμε μέσα από τις σελίδες του Ερέβους, στη Σκωτία με τις ομιχλώδεις λίμνες και τα επιβλητικά κάστρα, στην εξωτική και μακρινή Κολομβία, αλλά και στη μυθική Υπερβορία, την πατρίδα της Λιτούς, μητέρας του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, τη γη της αιώνιας ζωής. Γινόμαστε κοινωνοί σε ένα άλλο σύμπαν, όπου δεν έχουν θέση η αρρώστια, ο πόνος, το γύρας και ο θάνατος. Ο παράδεισος των αρχαίων προγόνων μας παίρνει σάρκα και οστά μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας, όπως τον περιέγραψαν ο Πλάτωνας και ο Πίνδαρος. Θα μου επιτρέψετε να μην σας αποκαλύψω περισσότερα για την υπόθεση του Ερέβους, καθώς πιστεύω πως αυτό είναι ένα μαγευτικό ταξίδι που πρέπει να πραγματοποιήσετε μόνοι σας. Το μόνο σίγουρο είναι πως ταξιδεύοντας μέσα από τις σελίδες του δεύτερου μέρους της τριλογίας των 12, θα μάθετε ακόμα περισσότερα για την ελληνική μυθολογία, για τα κείμενα πολλών αρχαίων ιστορικών, φιλοσόφων και ποιητών, για τόπους πραγματικούς ή μυθικούς, για κοινωνίες αρχαίες ή σύγχρονες και για πολιτισμούς τόσο οικείους αλλά και τόσο διαφορετικούς από τον δικό μας. Μέσα από το Έρεβος θα νιώσετε τα συναισθήματα που νιώθουν όχι μόνο η Δάφνη και ο Φίβος, αλλά και όλοι οι πολυάριθμοι ήρωες του βιβλίου. Κάθε ένας τους ζωντανεύει μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας και μεταμορφώνεται σε ένα πραγματικό πρόσωπο με το υπόβαθρό του, τη φιλοσοφία του, τις αγωνίες του, τις επιθυμίες και τα πάθη του, τα μίση του και τις έχθρες του. Η συγγραφέας μας σωθεί να δούμε πίσω από τα αυτούσια γεγονότα, να συνειδητοποιήσουμε γιατί ο κάθε ήρωας πράττει με το συγκεκριμένο τρόπο και να κατανοήσουμε πλήρως την ψυχολογία του. Όταν ολοκλήρωσα την ανάγνωση του Ερέβους, αισθάνθηκα καταγοητευμένη, καθώς διάβασα ένα υπέροχο, καθηλωτικό μυθιστόρημα φαντασίας. Δικαιωμένη, καθώς οι αγαπημένοι μου λογοτεχνικοί ήρωες δικαιώθηκαν, λυπημένη, γιατί η ευτυχία και η λύπη πάνε χέρι-χέρι και στο βιβλίο, όπως και στη ζωή, και τέλος ανυπόμονη, καθώς θα έπρεπε να περιμένω αρκετό καιρό μέχρι να πάρω στα χέρια μου το επόμενο, τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπληκτικής τριλογίας. Πιστεύω ακράδαντα πως η αγαπημένη μου φίλη και συγγραφέας Vivian Forte έχει χαράξει ένα νέο ανεξερεύνητο δρόμο στην ελληνική φανταστική λογοτεχνία και έχει δώσει το δικό της μοναδικό, αδιαφυσβήτητο και ίσως αξεπέραστο στίγμα στο χώρο αυτό. Ως αναγνώστρια της οφείλω θερμά συγχαρητήρια για το νέο εξαιρετικό της βιβλίο,
Της εύχομαι καλή επιτυχία στην πορεία και των δύο βιβλίων της και είμαι βέβαιη πως η τριλογία των 12 θα ταξιδέψει πολύ μακριά και θα καταλάβει την εξέχουσα θέση που της αρμόζει στη βιβλιοθήκη αλλά και στην καρδιά κάθε απαιτητικού αναγνώστη. Ο Άβαρης μου το είχε πει καθαρά. Θα πήγαινε να τον βρω όταν θα καταλάβαινα. Περνούσα την ημέρα μου με τα παιδιά και όταν σουρούπωνε έπιανα τα κείμενα και διάβαζα ξανά και ξανά τις γραμμένες με μαύρο μελάνι λέξεις. Από την αρχή είχα την περίεργη αίσθηση ότι το κείμενο «Μετά τα φυσικά» θα με οδηγούσε στη λύση του ενίγματος. Ο Αριστοτέλης μιλούσε εκεί για τα 4 στοιχεία. Τη γη που ήταν ψυχρό και ξηρό στοιχείο, τη φωτιά που ήταν θερμό και ξηρό, τον αέρα που ήταν θερμό και υγρό και το νερό που ήταν υγρό και ψυχρό. Είχε μιλήσει όμως και για το 5ο στοιχείο, τον εθέρα, την πεμπτουσία, που ήταν στοιχείο άφθαρτο και αναλύωτο. Όμως από την άλλη μεριά μιλούσε για την κίνηση που γι' αυτόν σήμαινε αλλαγή, γέννηση μορφών, πέρασμα από το ενδυνάμιον στο ενενεργείαον. Τι από τα δύο ήμουν και τι όφιλε να είμαι. Σε λίγο θα μάθαινα απ' έξω τα κείμενα, αλλά άκρη δεν είχα βρει. Κάθε σούρουπο έπαιρνα το λιχναράκι μου και καθόμουν στην αυλή. Το λιχνάρι μου φώτιζε ίσα ίσα τα κείμενα. Διάβαζα για τρίτη συνεχή νύχτα. Αυτή τη φορά είχα ακουμπήσει και την άρπα μου στα γόνατά μου, έτσι για γούρι. Ούτως ή άλλως δεν είχα παίξει καθόλου μουσική, σπρωγμένη από τη λαχτάρα μου να τελειώσω πιο γρήγορα με την κατανόηση των κειμένων. Κόντευε να ξημερώσει. Το μύριζα στην ατμόσφαιρα πως η αυγή ερχόταν. Τα μάτια μου είχαν κουραστεί μετά από τόσες ώρες διάβασμα στο λιγοστό φως του λιχναριού μου. Η άρπα μου όμως, που την είχα ξεχάσει στα γόνατά μου, φωτιζόταν. Έγειρα το κεφάλι μου πίσω και ξαφνικά, μέσα στο κατακουρασμένο μυαλό μου, άρχισαν να χορεύουν νότες που σιγά σιγά μετουσιώνονταν σε μελωδίες. Δεν κατάλαβα πώς βρέθηκε η άρπα στα χέρια μου. Η μουσική που γεννήθηκε ήταν παράξενη, αλλά σύνομα οικία. Οικία. Άνοιξα απότομα τα μάτια. Οικία μουσική γιατί η ύμνη και τα ερωτικά ποίηματα ήταν γραμμένα σύμφωνα με τον ομηρικό στίχο. Τη μουσικότητα αυτού του στίχου ακολούθησε ασυναίσθητα η μουσική μου. Μια ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό μου. Ο Πλάτων χρησιμοποίησε μια διάταξη συμβόλων εμπνευσμένη από τον Πυθαγόρα για να δώσει στα έργα του μουσική δομή. Υπήρχαν ομάδες λέξεων που σχετίζονταν με τη μουσική, ύστερα από κάθε 12ο του κειμένου. Εκεί βρισκόταν κρυμμένη η κλίμακα με τις 12 νότες που με δίδαξε ο Άβαρης. Αυτή την κλίμακα ακολουθούσαν τα χέρια μου ασυναίσθητα. Τα χέρια μου τώρα, τρέμοντας ελαφρά, έπιασαν τον πάπυρο με την ποιητική του Αριστοτέλη, του μαθητή του Πλάτωνα, που κι εκείνος είχε μαθητεύσει τον Πυθαγόρα, στην ατελείωτη αλυσίδα της γνώσης. Διάβασα δυνατά λίγες γραμμές. Η περίφημη αριστοτελική προσοδία, η συμπλοκή των συλλαβών που έμοιαζε με μουσική, συλλαβές έτσι τοποθετημένες στην κρυμμένη κλίμακα των 12, ώστε η χρονική διάρκεια της κάθε συλλαβής να βγάζει ρυθμό. Η ποιητική ήταν η λύση στο ένιγμα. Στο μετά τα φυσικά υπήρχαν μόνο τα στοιχεία. Πήρα πάλι την άρπα στα χέρια μου και η μελωδία που τώρα ακούστηκε ήταν μια οδή, ένας πεάνας στην αυγή που ερχόταν. Την προπομπό μιας υπέροχης μέρας, γεμάτη με θαυμαστά γεγονότα που θα πραγματοποιούσα και θα ζούσα. Άνοιξα τα χέρια, πάντα κρατώντας την άρπα, και αγκάλιασα το μέλλον, όποιο κι αν ήταν. Θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε όλοι να είστε εδώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Σύλλογο. Πριν από ένα χρόνο, όχι παραπάνω από ένα χρόνο, όταν κάναμε την παρουσίαση του μύθου, έγινε η αρχή να γνωρίσω αυτή τη θαυμάσια οικογένεια και ο Σύλλογος να γίνει κάτι σαν το δεύτερο σπίτι μου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ελπίζω το έρευνο να σας αρέσει, να πάρετε γνώσεις, να σας ταξιδέψει. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε για την παρουσία τους την κυρία Πρωτοπαπά Μαρία, την κυρία Γεωργίου Μαρίκα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περαχώρας. Με όλες μας τις ευχές να είναι το βιβλίο της φίλης μας Vivian Fortis, Καλοτάξιδο, και να είναι ο σύλλογός μας το κούρι της, εφόσον και εδώ έγινε η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές, υγεία και ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Και τώρα σας καλεί η συγγραφέας για ένα κέρασμα στο μπουφέ μας και ένα ποτήρι κρασί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.